χώρα μας βρίσκεται στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να ξεκινήσω με την ύψιστη προτεραιότητα αυτής της παράταξης. Το εθνικό συμφέρον, το συμφέρον της Ελλάδας. Και βεβαίως θα μιλήσουμε και για το ρόλο που διαδραμάτισε τα τελευταία 2,5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία, αλλά και για το ρόλο που καλείται να παίξει στις κρίσιμες στιγμές που έρχονται. Πάντα υπήρξαμε και παραμένουμε κόμμα εθνικής ευθύνης. Σας το λέω λοιπόν προκαταβολικά. Από τη θέση της αντιπολίτευσης θα στηρίζουμε οτιδήποτε είναι σωστό και θα στυλιτεύουμε οτιδήποτε είναι λάθος. Δεν θα διστάσουμε ούτε να ψηφίσουμε κάτι σωστό, ούτε και να καταψηφίσουμε κάτι το επικίνδυνο για τον τόπο. Αυτό να γίνει ξεκάθαρο. Η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση των τελευταίων 2,5 ετών, στάθηκε με επιτυχία στη μεγάλη ιστορική πρόκληση που αντιμετώπισε το καλοκαίρι του 2012, την ανόρθωση της χώρας από το χείλος του γκρεμού όπου τότε βρισκόταν. Πριν 2,5 χρόνια, το θυμάστε, παραλέβαμε χάος και πριν 10 μέρες παραδώσαμε χώρα. Η εποχή που ο λαϊκισμός ήταν για τους έξυπνους και η υπευθυνότητα για τα κορόιδα έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Τώρα τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. Και όποιος φέρεται με υπευθυνότητα και στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση τελικά δεν χάνει. Αντίθετα, όποιος στηρίζεται σε πυροτεχνήματα για να σκαρφαλώσει την εξουσία τελικά το μετανιώνει. Θυμηθείτε ένα κόμμα που το 2009 νίκησε με 44%. Με εκείνο το αλυσμόνητο σύνθημα ότι λεφτά υπάρχουν. Μόλις 5 χρόνια πέρασαν από τότε και έχει σήμερα σαρωθεί από τις εξελίξεις. Δεν σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει αναγκαστικά την ίδια τύχη. Σας λέω απλά ότι πέρασε η εποχή που ο λαϊκισμός μπορούσε να κυριαρχεί, κοροϊδεύοντας ατιμόρυτα έναν ολόκληρο λαό. Σας λέω ακόμα ότι βλέπουμε ήδη ορισμένες εκπληκτικές ομοιότητες μετεκλογικά. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βαρουφάκης θυμίζουν όλο και περισσότερο τα απίστευτα σφάλματα του Γιώργου Παπανδρέου και του Γιώργου Παπακοσταντίνου στις αρχές του 2010. Θυμάστε που ο κύριος Παπανδρέου διακήρυξε ότι η Ελλάδα είναι η πιο διαφθαρμένη χώρα. Ο κύριος Τσίπρας κάτι αντίστοιχο είπε μόλις προχθές. Βέβαια ξεχνάει πως όλες τις μεταρρυθμίσεις μας για το χτύπημα της διαφθοράς στο δημόσιο ο ίδιος και το κόμμα του τις καταψήφισαν. Θυμάστε που ο κύριος Παπακοσταντίνου κυκλοφορούσε τότε και έλεγε ότι η Ελλάδα θυμίζει Τιτανικό. Ο κύριος Βαρουφάκης κάτι παρόμοιο είπε προχθές. Ότι είναι, λέει, υπουργός οικονομικών σε μια χρεοκοπημένη χώρα. Του θυμίζω απλώς ότι η Ελλάδα σήμερα έχει πλεονάσματα και έχει μπει στην ανάπτυξη. Ποτέ δεν έγινε ούτε στην Ελλάδα ούτε διεθνώς τόσο μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή. Τόσο μεγάλη και απότομη μείωση ελλείμματος. 9,5 ποσοστιαίες μονάδες, αν λάβουμε υπόψη και την τρέχουσα χρονιά, ασχέτως αν δεν ξέρουμε ακόμα πού ακριβώς θα καταλήξει. Θυμίζω επίσης ότι πετύχαμε το 2014 να καλύπτουμε όχι μόνο τις πρωτογενείς δαπάνες της χώρας, αλλά και τις μισές πληρωμές ετόκους. Και βάσει του προϋπολογισμού για το 2015, που ψηφίσαμε πέρσι τον Νοέμβριο, θα καλύπταμε φέτος και το σύνολο των τόκων που πρέπει να πληρώσει η χώρα. Η νέα κυβέρνηση ανέφερε ήδη ότι δεν θα τους καλύψει. Άρα μένει να δούμε τι θα κάνει. Θα δανειστεί ξανά και πόσο και για πόσα χρόνια. Αν δανειστεί από τους εταίρους μας, θα πρόκειται για επιστροφή στον αναγκαστικό δανεισμό, από τον οποίο εμείς πηγαίναμε να απαλλάξουμε τη χώρα. Δηλαδή θα πρόκειται για νέα μνημόνια. Όταν υπογράφει συμφωνία για πιστωτική γραμμή στήριξης, αυτό δεν είναι αναγκαστικός δανεισμός, δεν γράφεται στο χρέος, συνεπάγεται κάποιους πολύ πιο χαλαρούς όρους και τελειώνει και σε ένα χρόνο. Εκεί επίσης βρισκόμασταν εμείς. Αλλά αν η Ελλάδα χρειαστεί να δανειστεί από τους εταίρους είτε για να πληρώνει τόκους είτε για να πληρώνει ομόλογα που λήγουν όταν δεν μπορεί να βγει στις αγορές για να τα καλύψει, τότε ναι, είναι αναγκαστικός δανεισμός. Μπορεί βέβαια να το ονομάσουν γέφυρα ή νέο συμβόλαιο. Μνημόνιο πάντως θα είναι. Δεν θα είναι πιστωτική γραμμή στήριξης. Και αυτό δεν θα είναι πρόοδος, αλλά οπισθοδρόμηση. Παρά την πολιτική λιτότητας που εφαρμόστηκε αναγκαστικά, η χώρα βγήκε στην ανάπτυξη. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση αυτό το απέκλειο ότι θα γινόταν.
Όμως πράγματι η χώρα μπήκε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το δεύτερο τρίμηνο του 2014, ενώ το τρίτο τρίμηνο πέτυχε τον υψηλότερο βαθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Πρόλαβε και το ένιωσε αυτό η αγορά. Και παρά την αβεβαιότητα των τελευταίων τριών μηνών, κλείσαμε τη χρονιά θετικά, μετά από 6 συνεχή χρόνια ύφεσης. Αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση που γίνεται. Είναι είτε προετοιμασία ρήξης από θέση αδυναμίας, είτε προετοιμασία κολοτούμπας, που μπορεί να γίνει πολύ λίγο, πολύ αργά και να στοιχήσει στη χώρα πανάκριβα. Δεν θέλουμε κανένα από αυτά. Θέλουμε να μην χαθεί άλλος χρόνος, που αρχίζει και στοιχίζει και στη χώρα και στην οικονομία. Πολύ περισσότερο που η σημερινή κυβέρνηση βρίσκεται δέσμια σήμερα του προφανούς. Δέσμια της πραγματικότητας από τη μία πλευρά και δέσμια των υποσχέσεων που έχει μοιράσει από την άλλη. Και αυτό δεν τη βοηθάει καθόλου. Επισημαίνω λοιπόν δύο πράγματα. Αν επιλέξει η κυβέρνηση συνέχιση της πολιτικής που είχαμε ξεκινήσει, με τις όποιες διορθώσεις είναι απαραίτητες, εμείς, καθαρά το λέω, θα τη στηρίξουμε. Το πώς βέβαια θα χειριστεί η κυβέρνηση το δικό της εσωτερικό πρόβλημα αξιοπιστίας, δηλαδή άλλα να υπόσχεσαι και άλλα να κάνεις, είναι δικό της θέμα. Εμάς, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να μην ξανακυλήσει η πατρίδα μας στην κρίση. Αν πάλι η νέα κυβέρνηση αποφασίσει να εφαρμόσει αυτά που υποσχέθηκε και που συνεχίζει να επαναλαμβάνει ακόμα και μετά τις εκλογές, τότε θα έρθουν πολύ δύσκολες μέρες για τον τόπο. Δεν χρειάζεται να πω τώρα περισσότερα. Έχουμε ήδη προειδοποίηση. Το τονίζω, έχουμε ήδη προειδοποίηση. Και οι προειδοποίησεις μας ισχύουν και σήμερα στο ακέραιο. Δεν είμαστε ευτυχείς για τους κινδύνους που διαβλέπουμε. Δικαίωσή μας δεν είναι να συμβούν όσα προβλέπουμε ως αναπόφευκτα, αν προχωρήσουν στο δρόμο της ανευθυνότητας. Πολύ μεγαλύτερη δικαίωση για μας είναι να καταλάβουν, έστω και τελευταία στιγμή, τι πάνε να κάνουν και να αλλάξουν ρότα. Και αυτό θα προσπαθήσουμε. Και εκεί είμαστε έτοιμοι να τους στηρίξουμε. Εμείς πρώτοι θέλουμε να ολοκληρωθεί ο δρόμος που ξεκίνησε για τη χώρα. Εμείς πρώτοι θέλουμε να μην πάνε χαμένες οι θυσίες του ελληνικού λαού. Εμείς πρώτοι βάζουμε την Ελλάδα και μόνο πάνω απ' όλα. Τι να την κάνει στην όποια δικαίωση, αν η χώρα μπει ξανά σε μια οδυνηρή περιπέτεια. Αυτήν την περιπέτεια πρέπει με κάθε τρόπο να την αποτρέψουμε. Έτσι κι αλλιώς, η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει στις εξελίξεις που βρίσκονται πολύ κοντά. Πραγματικά πολύ κοντά. Μπορεί το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου να χρειάστηκε 2 χρόνια για να φτάσει σε ξεπέραστα διέξοδα. Αλλά εκεί που βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα δεν έχει τέτοιες πολυτέλειες. Η χώρα θα πρέπει να ξαναβρει το δρόμο της πολύ γρήγορα. Και εγγύηση, γι' αυτό μην κάνετε λάθος, είναι μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να το κάνει γιατί, όπως είπα στην αρχή, στάθηκε όρθια. Έχασε τις εκλογές, ναι, αλλά δεν είχε την τύχη του Πασόκ και μάλιστα μετά από 2,5 χρόνια στην κυβέρνηση, στη διάρκεια των οποίων κάναμε πολύ περισσότερα από όσα έκανε το Πασόκ όταν μόνο του κυβέρνησε από το 9 μέχρι το 11. Η Νέα Δημοκρατία επέστη ελάχιστη μείωση δυνάμεων από τον Ιούνιο του 2012. Μόλις 107.000 ψήφους. Κάτι παραπάνω από 1,5 ποσοστιαία μονάδα. Από την οποία μεγάλο μέρος και λόγω της αποχής και δυστυχώς λόγω των απίστευτων φημών που ακούστηκαν την τελευταία στιγμή, τις τελευταίες μέρες, υπήρξε. Για να έχετε τη σύγκριση, το Πασόκ μέσα σε 2,5 χρόνια έχασε 31 ποσοστιαίες μονάδες και 2.250.000 ψήφους. Αυτή την τεράστια διαφορά να μην την ξεχνάει κανένας. Κάποιοι αναρωτιούνται αν χάσαμε από το κέντρο ή από τα δεξιά ή εγώ δεν ξέρω από πού. Μην κάνετε λάθος. Αντιμνημονιακά ψήφισε το μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού σώματος. Άλλωστε, όπως δείχνουν όλες οι προεκλογικές φημομετρήσεις, εμείς χάναμε ψήφους προς το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν είχε κάνει καμιά κεντρώα στροφή. Και κερδίζαμε ψήφους τόσο από την κεντροαριστερά όσο και από τα δεξιά μας. Γι' αυτό και τελικά οι απώλειες ήταν τόσο περιορισμένες. Άλλωστε, το σύγχρονο πολιτικό αφήγημα βασίζεται σε άλλες παραδοχές από το παλιό το ξύλινο δεξιά κέντρο αριστερά. Σε άλλα μεγάλα προβλήματα χαράζονται πλέον νέες διαχωριστικές γραμμές. Σε άλλο γήπεδο παίζεται η μπάλα. Έχει αλλάξει η διαστρωμάτωση
του ελληνικού εκλογικού σώματος. Πολλοί νοικοκυρέοι που ψήφισαν παλιότερα σταθερά κεντροαριστερά ψήφισαν Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά. Και στα θέματα εθνικών προτεραιοτήτων είναι μαζί μας, και στα θέματα στήριξης της οικονομίας είναι μαζί μας, και στα θέματα ανάπτυξης με μοχλό την ιδιωτική πρωτοβουλία είναι μαζί μας. Όλους αυτούς τους νοικοκυρέους πρέπει να φροντίσουμε να μην τους χάσουμε. Σημασία για μας έχει το αύριο. Σταθερά βήματα μπροστά, και θα το πω κεντροδεξιά με δύο τόνους. Συντηρητικός τόνος για τα θέματα τα εθνικά και τα θέματα της ασφάλειας, και φιλελεύθερος τόνος στην προστασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα και στα καινούργια, καλύτερα με θετικό πρόσημο κινήματα, όπως είναι για τους νέους, η αριστεία, η καινοτομία, τα startups, η τεχνολογία, ή όπως είναι για όλους τους Έλληνες ο πολιτισμός, η νησιωτικότητα, η ναυτιλία, ο αθλητισμός, χώροι δηλαδή που έχουν τεράστια ακόμα περιθώρια ανάπτυξης και όπου το κράτος μπορεί να κινηθεί και ριζοσπαστικά και υπερβατικά. Να θυμόμαστε και το εξής. Ποτέ στο παρελθόν κόμμα που άσκησε διακυβέρνηση, είτε κέρδισε είτε έχασε εκλογές, δεν διατήρησε τις δυνάμεις του. Ποτέ στο παρελθόν οπουδήποτε στην Ευρώπη κόμμα που άσκησε πολιτική λιτότητας δεν κράτησε τις δυνάμεις του. Ναι, δεν πραγματοποίησαμε όσα υποσχεθήκαμε, αλλά θυμίζω ότι είχαμε πρόγραμμα τετραετίας και μας άφησαν να φτάσουμε μόνο μέχρι τη μέση. Χώρια που δεν κυβερνήσαμε και μόνοι μας. Αλλά παρόλα αυτά κάναμε τα πιο δύσκολα και με το παραπάνω. Κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ, όπως είχαμε υποσχεθεί. Πιάσαμε όλους τους δημοσιονομικούς στόχους που ήταν προϋπόθεση για να βγούμε από το μνημόνιο, που επίσης δεν ήταν εύκολο, αλλά το υποσχεθήκαμε και το κάναμε. Η δημοσιονομική αναπηρία και τα ελλείμματα είναι άλλωστε μεγάλη πληγή της χώρας εδώ και δεκαετίες. Δεν υπάρχει στην πρόσφατη ιστορία κυβέρνηση που να έκανε τέτοιας έκτασης δημοσιονομική εξυγίανση και τόσες μεταρρυθμίσεις σε τόσο σύντομο χρόνο και με ελάχιστες τελικά εκλογικές απώλειες. Κεφαλαιοποιήσαμε και τις τράπεζες, τις αποδώσαμε υγιείς, και αυτό δεν ήταν καλό για τους τραπεζίτες που έχασαν τον έλεγχο των τραπεζών τους έτσι κι αλλιώς. Ήταν καλό για τους καταθέτες και για την πραγματική οικονομία, που από εδώ και στο εξής θα μπορούσε να είχε αυξημένη ρευστότητα. Και γι' αυτό εύχομαι να μην ξαναμπεί η Ελλάδα σε περιδίνηση. Πραγματική αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία έχεις ως κυρίαρχη χώρα όταν δεν χρειάζεσαι δανεικά για να περάσεις. Όταν χρειάζεσαι να σε δανείσουν, είσαι εξαρτημένος από τους δανειστές. Γι' αυτό κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να βγουν τα πλεονάσματα, για να τελειώσουν τα ελλείμματα, για να βγούμε από το δανεισμό και να μπούμε στην ανάκαμψη. Αν μας καναφέρουν σε δανεισμό και ύφεση, τότε η ευθύνη θα είναι απόλυτα δικά τους. Και θα το πληρώσουν πολύ ακριβά, αλλά δυστυχώς θα το πληρώσει και η χώρα. Εμείς, αν προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις, το ξαναλέω, θα τους στηρίξουμε. Μέχρι στιγμής όμως βλέπω, ακόμα και στις μεταρρυθμίσεις, να θέλουν να ξυλώσουν εκείνα τα οποία κάναμε. Να ματαιώσουν προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις. Και σε αυτό θα είμαστε απολύτως απέναντί τους. Είμαστε περήφανοι για το έργο που κάναμε αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια και ασφαλώς είμαστε οι πρώτοι που παραδεχόμαστε και τα λάθη που έγιναν. Αλλά όταν συζητήσουμε για τα σφάλματα, να θυμόμαστε σε τι πρωτόγνωρες συνθήκες παραλάβαμε τη χώρα και που βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα. Να θυμόμαστε ακόμα ότι έπρεπε να συγκυβερνήσουμε με ένα άλλο κόμμα, το οποίο είχε αγκυλώσεις που έπρεπε κάθε φορά να υπερνικήσουμε και εμπόδιζε να γίνουν πραγματικότητα μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που θέλαμε, όπως ο συνδικαλιστικός νόμος, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων ή η ψήφος της ομογενής μας. Αλλά τη συγκυβέρνηση δεν την είχαμε αποφασίσει εμείς. Ο λαός την είχε επιβάλει με την ψήφο του το 12. Και παρόλα αυτά, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες, κράτησε αυτή η παράταξη τη χώρα όρθια. Έγιναν και πολλά λάθη, ασφαλώς. Πάρτε τον έμφυα. Ενώ συνολικά τον φόρο ακινήτων τον μειώσαμε 2 φορές, αφήσαμε και πέρασε η προπαγάνδα ότι δήθεν παίρναμε τα σπίτια του κόσμου. Ούτε και προβάλαμε όσο έπρεπε τις βασικές επιτυχίες. Πάρτε το διεθνή τύπο.
ενώ πριν από εμάς υπήρξε σκληρός και αμήλικτος για την Ελλάδα, επί δύο χρόνια πρόβαλε τα επιτεύγματα της διακυβέρνησής μας και μπορεί να πω πολύ περισσότερο από ότι ο ελληνικός τύπος. Και σε αυτό αναμφίβολα έχουμε και εμείς ευθύνη. Και ακόμα θέλοντας να σώσουμε την πατρίδα δεν αγκαλιάσαμε ή καλύτερα δεν συμπαρασταθήκαμε όπως έπρεπε στις παραγωγικές ηλικίες και στα νοικοκυριά του μέσου αστού και του ελεύθερου επαγγελματία που χτυπήθηκαν από την ανεργία. Με την έννοια ότι δεν τους εξηγήσαμε πως τα μέτρα αυτά ήταν μόνο προσωρινά και πως μόλις πάρει μπροστά η οικονομία θα αποτελούσαν μια ξεχασμένη παρένθεση γιατί δεν θα ήταν πια αναγκαία. Παρ' όλα αυτά τα όσα έγιναν τα τελευταία 2,5 χρόνια, μια αληθινή κοσμογονία σε εξάλληψη ελλειμμάτων και σε μεταρρυθμίσεις, δεν έχουν ξαναγίνει. Και μάλιστα κάτω από τόσο δύσκολες περιστάσεις. Και γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Γιατί παραλάβαμε χάος και παραδώσαμε χώρα. Και γιατί είπαμε την αλήθεια μέχρι το τέλος. Οφείλουμε όμως να είμαστε περήφανοι για έναν ακόμα λόγο σπουδαιότερο. Αυτοί που μας ψήφισαν την 25η Ιανουαρίου. Αυτοί που στάθηκαν δίπλα μας στα δύσκολα. Μας έδωσαν μια εντολή. Να είμαστε παρόντες στις εξελίξεις από εδώ και στο εξής, να βοηθήσουμε τη χώρα. Να μην την αφήσουμε ανυπεράσπιστη. Αν στην πλευρά της νέας κυβέρνησης επικρατήσει τελικά η ανευθυνότητα. Να υπάρχει κάθε στιγμή η Νέα Δημοκρατία έτοιμη να παρέμβει. Να αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Αυτή την εντολή δεν μπορούμε να την προδώσουμε και δεν θα την προδώσουμε. Κάποιοι ασφαλώς θέλουν να μας βάλουν σε εσωστρέφεια. Χτυπάνε μένα όπως χτύπησαν προηγούμενους αρχηγούς της παράταξης. Θέλουν τη Νέα Δημοκρατία σε δίνη εσωτερικής αμφισβήτησης. Γιατί αυτό θα δώσει περιθώρια και χρόνο στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει. Ξέρουν ότι η νέα κυβέρνηση θα περάσει δύσκολα, έτσι κι αλλιώς. Και θέλουν να υπάρχει απέναντί της μια αδύναμη αντιπολίτευση. Η διάλυση του πολιτικού συστήματος είναι η συνειδητή τους επιλογή. Γιατί όταν το πολιτικό σύστημα διαλύεται, τότε άλλα παράκεντρα εξουσίας αναδεικνύονται. Δεν έχουμε το δικαίωμα να τους κάνουμε σε όλους αυτούς το χατήρι. Δεν το αντέχει η χώρα και εν πάση περιπτώσει δεν πρόκειται να το επιτρέψει η Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Να παλέψουμε για να μείνει η Ελλάδα στο σωστό δρόμο και να παίξει σύντομα η παράταξη κυρίαρχο πολιτικό ρόλο. Τώρα όμως, πάνω απ' όλα, προέχει να περιφρουρήσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Και σε αυτό πιστεύω όλες οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις στη Βουλή, όλες οι δυνάμεις της ευθύνης και των μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει να συντονίσουμε και το βηματισμό και τη στάση μας. Όλοι μαζί μπορούμε να αποτρέψουμε απειλές που φαίνονται στον ορίζοντα και θα το κάνουμε. Και τέλος, οφείλουμε να σεβαστούμε πάνω απ' όλα εκείνους που μας κράτησαν όρθιους και αυτούς που δεν μας ψήφισαν ακόμα, αλλά κατά βάθος προσβλέπουν και εκείνοι σε εμάς. Η χώρα χρειάζεται τη Νέα Δημοκρατία δυνατή και τώρα αυτές τις μέρες τη χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά και αυτή είναι υποχρέωση όλων μας. Και είμαι βέβαιος ότι αυτή την υποχρέωση θα την τιμήσουμε στο ακέραιο. Καλή δύναμη λοιπόν, καλή κοινοβουλευτική θητεία στην καθεμιά και στον καθένα σας. Ευχαριστώ πολύ.